Όπως το δυσί ο κύριος Ευθύμιος Δίπλαρος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα, αγαπητέ Αντρέα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Νίκος Οκέτηρος. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. Και περιμένουμε σε πολύ λίγο κοντά μας τον βουλευτή της Αλληλεγγύης, τον Μιχάλη, τον Γεωργάλα. Να ξεκινήσω από τον Ευθύμιο τον Δίπλαρο. Δεν ξέρω, τα έχουμε δει όλα μαζί τους. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αγαπητέ Αντρέα, ότι η Τουρκία θα κορυφώσει πλέον τις προκλήσεις της. Θα προχωρήσει σε προκλήσεις τις οποίες. Για τις οποίες θα πρέπει και είμαστε προετοιμασμένοι. Πέραν τούτου όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε πέραν των ενεργειών που κάνουμε να δείχνουμε την ψυχραιμία μας, να δούμε πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προκλήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται, θα πρέπει να πούμε, σε συνεχή και ανοιχτή γραμμή με την Αθήνα και αυτό το λέω γιατί θα έχει σήμερα, αύριο, θα επισκεφθεί την Ελλάδα και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάικ Πομπέο, όπου εκεί θα τεθεί εκ νέου το θέμα της προκλητικότητας της Τουρκίας. Έχουμε προβεί σε όλα τα διαβήματα και συνεννοήσεις με το Παρίσι και τη Ρώμη. Λέω Παρίσι και Ρώμη γιατί γνωρίζουμε πολύ καλό το τεμάχιο 7, όπου επιχειρεί είναι Total και η Eni, κοινοπραξία. Έχουμε εκδώσει την Ναύτεξ, θεωρώντας και χαρακτηρίζοντας κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου τις ενέργειες του Γιαβούς. Την ίδια ώρα έχουμε και αναμένεται η έκδοση νέων διεθνών ενταλμάτων σύλληψη σε άτομα και εταιρείες που εργάζονται θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν στις έρευνες του Γιαβούς. Και σημαντικό είναι επίσης και αναμένει η Κυπριακή Δημοκρατία την απόφαση για τα στοχευμένα μέτρα όπως είχε αποφασίσει ομόφωνα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου. Ξέρετε, μέτρα τα οποία θα πρέπει άμεσα να έχουμε, να μην έχουμε το χρόνο που χρειάστηκε για να υπάρξουν τότε κυρώσεις με τη Ρωσία, χρειάστηκαν τότε 6 ολόκληροι μήνες. Θεωρούμε όμως ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να τορπιλίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια και που γίνεται στο Κυπριακό για τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς, παρά την καλή διάθεση την οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά δείχνει και αυτή είχε διατυπωθεί και στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, παρά το γεγονός ότι αναμένουμε και ευελπιστούμε σε μια τριμερή συνάντηση αρχικά των δύο ηγετών στην παρουσία του κ. Κουτέρες μέσα Οκτωβρίου προς το τέλος Οκτωβρίου και μετέπειτα μια άτυπη. Δεν έχει πει κάτι. Περιμένουμε τον Κουτέρες να δει. Ναι, αναμένουμε. Έτσι κι αλλιώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πενταμερή, δεν ξέρουμε, ναι. Αλλά για την ώρα και αυτό είναι λίγο προβληματικό το γεγονός ότι δεν μιλάει. Ναι, αλλά είχαμε πει ότι αν αυτό θα συνέβαινε και θα ανακοινωνόταν, θα γινόταν περίπου μετά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλες αυτές οι ενέργειες της Τουρκίας είναι ενέργειες που όπως έχω προαναφέρει, τορπιλίζουν την οποιαδήποτε προσπάθεια επανάξης του διαλόγου. Εμείς επιζητούμε το διάλογο, δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν έχουμε άλλη διέξοδο μέσα από τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε. Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει το Εθνικό Συμβούλιο για την απόφαση για επαναβεβαίωση των δύο ισχυρών ψηφισμάτων του 550 και του 789 για την αμόχωστο μας. Και θέλουμε και ελπίζουμε ότι όλα τα κόμματα είμαστε σίγουροι και προσωπικά ότι θα επιδείξουμε, γιατί έχουμε μάθει ως κυπριακός ελληνισμός στις δύσκολες ώρες να βρίσκουμε την κοινή συνισταμένη, ενωμένη να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προκλήσεις. Λοιπόν, Νίκο Κέτηρε, τα πράγματα είναι κρίσιμα και δύσκολα. Δεν είναι... Θεωρώ ότι τίποτα τυχαίο δεν είναι από πλευρά των Τούρκων, ειδικά τη δεδομένη στιγμή που πάμε να ξεκινήσουμε ένα καινούριο διάλογο για το Κυπριακό. Ουσιαστικά θα τεινάζει όλα στον αέρα. Λοιπόν, είναι ενταγμένες αυτές οι νέες ενέργειες και απειλές της Τουρκίας, όχι και τόσο νέες, γιατί είναι τα τελευταία χρόνια που ενεργούν στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη με αυτόν τον τρόπο, στη συνολική στρατηγική της Άγκυρας για αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, να επιχειρεί να παρεμποδίσει το ενεργειακό πρόγραμμα και να δημιουργεί νέα τετελεσμένα όσο το Κυπριακό παραμένει άλυτο. Είναι αυτό που προειδοποιούσαμε, αυτό που λέγαμε, ότι ενώσο δεν υπάρχει προσπάθεια σε εξέλιξη για επίλυση του Κυπριακού, τότε η Τουρκία θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να δημιουργεί αυτά τα νέα τετελεσμένα και να εδραιώνει δυστυχώς τα ίδια εφιστάμενα. Ξέρετε, διαβλέπω μια, όχι από τις τοποθετήσεις που έκανε τώρα ο Ευθύμιος, αλλά γενικότερα, να μην βολευτούμε, ένα κίνδυνο, να βολευτούμε πίσω
από το αυτή είναι η Τουρκία, τι θέλετε να κάνουμε άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και παραμένουμε σε αυτά τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα λέγαμε, ξέρουμε ποια είναι η Τουρκία, ξέρουμε πώς ενεργεί η Τουρκία και προειδοποιούσαμε για όλη αυτή την κατάσταση. Ας μην έρχονται τώρα να μας λένε εμάς, είδατε ποια είναι η Τουρκία. Βεβαίως ξέρουμε ποια είναι η Τουρκία. Γι' αυτό προειδοποιούσαμε ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να επαναρχίσει ο διάλογος. Και θέλω να θυμίσω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία δύο χρόνια, περάσαμε από τη χαλαρή ομοσπονδία, από την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, από την κοινοβουλευτική σύστημα δημοκρατίας, τις νέες ιδέες, σε ένα σωρό πράγματα για τα οποία η Τουρκία έβρισκε τρόπο να ξεφεύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δημιουργεί αυτά τα τελεσμένα. Αγαπητέ μου Νίκο, τώρα... Θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Για το κατά πόσον υπάρχει προοπτική ο Γενικός Γραμματέας. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, θέλω να σας πω κάτι. Η Ναύτεξ, την οποία εξέδωσε η Τουρκία, είναι μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Έτσι, αυτό να το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Γιατί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, εγώ πολύ αμφιβάλλω αν ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα μπορέσει ο άνθρωπος, όση καλή θέληση και να έχει, όσο και αν έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ότι συμφωνεί με τους όρους αναφοράς όπως καθορίζονται, δηλαδή τις συγκλήσεις, την κοινή διακήρυξη, το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα. Αν μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είναι εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου, το διαμάχιο 7, το Γιαβούς, να τρυπά, πώς θα μπορέσουν να επαναρχίσουν τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι τεινάζω στον αέρα όλα και ενέργεια, και ενεργειακά προσχεδιασμοί και όλα. Και ξέρετε κάτι άλλο. Συγγνώμη αν παίρνω περισσότερο χρόνο, αλλά θέλω να το πω. Κουβέντα κάνουμε. Να είμαστε έτσι λίγο πιο προσεκτικοί στο τοπίο. Τώρα δημιουργούμε άλλες προσδοκίες στον κυπριακό λαό για την Γαλλία. Και τις σχέσεις που έχουμε με την Ιταλία και ότι θα στείλουν να προστατεύσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Θυμάστε τι έγινε με την ΕΝΗ όταν πήγε να τρυπήσει στο τεμάχιο 3. Σηκώστηκε και έφυγε το τρυπάνι και ακόμα θα έρθει. Θυμάστε όταν λέγαμε ότι έχουμε θωρακίσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη για να κάνουμε επικοινωνιακή πολιτική. Θυμάστε όταν λέγαμε ότι μπλοφάρει η Τουρκία. Και δεν θα βρει σκυγεοτρύπανα και δεν θα μπορέσει να βρει προσωπικό για να στελεχώσει τις πλατφόρμες της. Όλα αυτά φαίνεται ότι έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους. Εμείς δεν κατηγορούμε τις ενέργειες τις οποίες μπορεί να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι περιορισμένες οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται. Πρέπει να γίνονται όμως σε σωστά πλαίσια και όχι για χάρη της επικοινωνιακής εικόνας. Ευχαριστώ, Νίκο. Κύριε Μητρόπουλε, καθόλου εσωτερική κατανάλωση. Ναι, αυτό θα πεις αυτό λίγο, αλλά πες μου κάτι άλλο. Επειδή ο Μητσοτάκης πήρε μια απόφαση να μην στείλει αεροπλάνα. Στα πλαίσια της αν θέλεις να μην προκαλέσουμε τους Τούρκους κτλ. Τουλάχιστον αυτό έχει υποθεί. Εδώ αυτοί κάνουν εισβολή μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ τώρα και μέσα στο κομμάτι 7. Σου λέει κάποιος που μας παρακολουθεί τώρα, μας δουλεύουν όλοι. Ναι. Θα μπορούσε και αυτό αν γινόταν και έρχονταν το F-16, κάποιοι να το θεωρούσαν επικοινωνική πολιτική και χαΐδεμα των αυτιών, όπως έχει πει ο φίλος ο Νίκος ο Κέττηρος. Φανταστήκατε να μην είχαμε τις διμερείς, τριμερείς συνεργασίες. Μπορούμε να διερωτηθούμε αν είχαμε έστω και ένα τρυπάνι να τρυπάει στα διοδοτημένα μας οικόπεδα, αν μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή να μην τα μηδενίζουμε όλα. Έχουμε απέναντι μας μια Τουρκία. Μια Τουρκία που τα έχει βάλει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που από το πρωί μέχρι το βράδυ τσακώνεται με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Που έχει κατηγορήσει και έχει προσβάλει τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον κύριο Μακρόν, με επίθετα ανήκουστα. Μια Τουρκία η οποία. Με όλα τα γειτονικά κράτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τα οποία για πρώτη φορά έχουμε τέτοιου είδους σχέσεις, καλές σχέσεις γειτονίας και συμφωνίες διμερείς-τριμερείς, τα έχει βάλει με όλες τις χώρες. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τα γειτονικά μας κράτη. Καθόλου δεν είναι για επικοινωνιακή πολιτική που κάνουμε. Αλλά λέμε ξεκάθαρα ότι ναι, το γεγονός ότι η κοινοπραξία στο τεμάχιο 7 ανήκει στην ΕΝΗ και στη Total. Γαλλικό συμφερόντο, με τη στεναρή θέση και στάση της Γαλλίας, γιατί η Γαλλία και η Total έχει προκληθεί από την Τουρκία. Δεν θα κάνει μπορεί και να μην έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκεκριμένα επεισόδια, αλλά έχει προκληθεί και δεν έχει προχωρήσει να προσβάλλει. Όμως επαναλαμβάνουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, σε κρίσιμες στιγμές, ναι.
όσον αφορά την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Και μπορούσε κάποιος να πει, ωραία, τι έπρεπε να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Έχουμε δύο επιλογές. Ή να πούμε ακριβώς γιατί μας εκφοβίζει η Τουρκία και προχωρεί σε αυτές τις έκνομες ενέργειες, στην εισβολή στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Να διέσουμε σταυρο, να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, να πούμε, ξέρετε, πάρτε τα γεωτρύπανα σας, εσείς οι εταιρείες που αδειοδοτηθήκετε από την Κυπριακή Δημοκρατία και φύγετε. Δεν θέλουμε να κάνουμε γεωτρήση, δεν θέλουμε να προχωρήσουμε το ενεργειακό μας πρόγραμμα, γιατί έχουμε απέναντι μας την Τουρκία που προκαλεί. Ναι. Είναι αυτό το οποίο επιζητούμε. Είπε κάποιος ότι από όλες αυτές τις χώρες που μας υποστηρίζει, ότι θα βάλουν την αεροπορία τους ή το ναυτικό τους να χτυπήσουν την Τουρκία υποστηρίζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουμε άλλη οδό μόνο εκτός από την διπλωματικό οδό να κατηγορήσουμε και να παρεμποδίσουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά και να θυμίσω και κάτι άλλο το οποίο, ξέρετε, είτε το αγνοούμε είτε το κάνουμε γαργάρα. Και ποιο είναι αυτό? Όταν ήμασταν σε συνομιλίες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και μάλιστα ήταν και σε πολύ καλό σημείο με τον κύριο Ακκιντζή, δεν βγήκε τον Παρπαρό στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη και αρμένιζε. Και αναγκάστηκε ο Νίκος Αναστασιάδης να διακόψει τότε τις διαπραγματεύσεις. Και κάναμε και πάλι διαβήματα. Δεν λέω ότι τα πράγματα δεν είναι δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά όλοι αυτοί που σήμερα θέλουν από αυτό το γεγονός να επικρίνουν την κυβέρνηση και την ελληνοκυπριακή πλευρά, θα πρέπει να μας υποδείξουν και τι πρέπει να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Μα δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, και κλείνω τη δευτερολογία μου με το εξής, που έχει αποστείλει όχι μία, τρεις επιστολές στο Γενικό Γραμματέα, εκφράζοντας την ετοιμότητά του να μπούμε σε διάλογο. Άλλες τόσες έγιναν συναντήσεις με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που μπροστά στο αδιέξοδο το διαπραγματεύσεω και σε προσπάθειά του να επαναρχίσουν οι συνομιλίες κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να ξεφύγουμε από τα διέξοδα και αναφέρουμε στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην αποκέντρωση εξουσιών. Αλλά αυτό διαβάζεται διαφορετικά από ακόμη όμως, και, ναι, από κάποιους στο εσωτερικό. Ακόμη και για το βελγικό μοντέλο. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης που όταν κατέθεσε την πρότασή του για να ξεφύγουμε από το αδιέξοδο για το θέμα της αποκέντρωσης εξουσιών, ενώ χλεβάστηκε από κάποιους κύκλους στο εσωτερικό, στην πορεία όταν ανέλησε τη θέση του στον κύριο Ακκιντζή, ο κύριος Ακκιντζή φαίνεται να συμφωνεί με την αποκέντρωση εξουσιών. Και τι ήταν αυτό το οποίο οδήγησε τον Νίκο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να κάνει αυτές τις προτάσεις, αν θέλετε και σκέψεις? Δύο πράγματα ήταν. Πρώτο, η έκκληση του Γενικού Γραμματέα μετά το ναυάγιο στο Κράς Μοντανά να καθίσουν οι δύο πλευρές να σκεφτούν νέες προτάσεις και νέες ιδέες, ούτως ώστε να ξεκλειδώσουν τη διαδικασία επανέναξης. Και δεύτερο και πολύ πιο σημαντικό, θέλουμε μία λύση που να είναι λειτουργική για να μπορεί να είναι βιώσιμη. Μία λύση αύριο έρθει και ψηφίσει ο Κυπριακός λαός, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, υπέρ της λύσης, φανταστήκατε αύριο με την πρώτη δυσκολία, με το πρώτο αδιέξοδο να καταρρεύσει αυτή η λύση που θα διηγηθούμε. Μια κακή λύση δεν την ψηφίζει ο Κυπριακός λαός. Το έχει αποδείξει. Αλλά όταν το διηγηθούμε σε εκείνο το σημείο. Αυτές οι προτάσεις κάλλιστα θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο, λέω εγώ τώρα, για την άλλη πλευρά να αρχίσει να δίνει και άλλες προτάσεις και αυτή. Πέφτει το τραπέζι δράσης ομοσπονδία, πέφτουν δύο κράτη. Είναι εδώ που εμείς λέμε ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατέθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης δεν αλλοιώνουν τον επιδιωκόμενο στόχο, και το έχουμε τονίσει και ο ίδιος στη συνέλευση και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ. Μίλησε. Στόχος αμετακίνητος είναι ένας. Επιδιωκόμενη λύση μία. Λύση της ζωνικής διοικηνωτικής ομοσπονδίας. Τελεία. Ναι. Αλλά θεωρούμε και θεωρούν και όλοι ότι αυτή η λύση στο Κυπριακό θα πρέπει κάποιες, αν θέλετε, αδιέξοδα ή αδυναμίες να βρούμε εκείνο το μηχανισμό επίλυσης των αδιέξοδων, που το σώστε όταν ο Κυπριακός λαός αύριο κληθεί να ψηφίσει και πει ένα ναι και επιτέλους οδηγηθούμε στην Ενωμένη Ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία και επανενώσουμε αυτό το δύσμυρο τόπο. Να μην έχουμε με το πρώτο αδιέξοδο την κατάρρευση της συμφωνίας, την κατάρρευση της λύσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λύση λειτουργική ή βιώσιμη. Κύριε Κέτηρε, ο Σουλτάνος εκεί, ο Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη, ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως τον πλανητάρχη των μουσουλμάνων, έτσι. Κάνε ένα σοου μεγάλο εκεί. Και είχε ανταπόκριση από το Αφγανιστάν μέχρι το Κασμίρ, ξέρω εγώ. Ήταν μαζί του όλοι. Άρα είναι ένας δυνατός παίκτης. Εγώ πιστεύω ότι το Κυπριακό θα λυθεί όχι όταν θέλουν τα Ηνωμένα Έθνη, όταν το θελήσει η Τουρκία. Δεν διαφωνώ. Αυτό είναι σίγουρο. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα Ηνωμένα Έθνη και όταν τα συμφέροντά τους περνούν αυτό και μέσα από τα συμφέροντα. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής, αγαπητέ Νίκο.
με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, με τη νέα εισβολή σε αδειοδοτημένο τεμάχιο, τι κάνουμε εμείς? Λοιπόν, δεν διαφωνεί κανένας ότι η Τουρκία έχει το κλειδί της λύσης του Κυπριακού. Αυτό έχει γίνει κλισέ, αν θέλετε να το λέμε στα τηλεοπτικά στούντιο, ότι η Τουρκία κατέχει το κλειδί της λύσης του Κυπριακού. Ωραία. Να κάτσουμε στις καρέκλες μας, στους καναπέδες μας, να γίνουμε πίσω και να περιμένουμε την Τουρκία πότε θα αποφασίσει να λύσει το Κυπριακό. Δεν είναι έτσι που μπαίνουν τα πράγματα. Ωστόσο. Μπορούμε με τη σοβαρότητά μας, όταν παραμένουμε σταθεροί σε αρχές, σε αξίες, σε πολιτικές οι οποίες καθορίστηκαν, να οδηγήσουμε τα πράγματα εκεί που μπορούμε να τα οδηγήσουμε και εφόσον οι συγκυρίες μας το επιτρέψουν. Ξέρουμε ποια είναι η Τουρκία. Δεν περιμένουμε να μπει το Γιαβούς στο τεμάχιο 7 για να μάθουμε ποια είναι η Τουρκία. Άλλωστε, δύο χρόνια προειδοποιούσαμε εμείς και το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω, ότι όσο παραμένει η κατάσταση όπως είναι, τα τετελεσμένα, η Τουρκία βρίσκει ευκαιρίες να εδραιώνει τα τελεσμένα. Και προς αποκατάσταση της αλήθειας. Ή μπορεί να του διέφυγε του φίλου μου του Ευθυμίου. Τον Μπαρπαρός δεν αρμένιζε τότε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ενώ υπήρχαν συνομιλίες. Ήταν η προσπάθεια σε εξέλιξη για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Βγήκε τον Μπαρπαρός και αν θυμάστε καλά, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι δεν πάει σε συνομιλίες αν δεν φύγει τον Μπαρπαρός. Και εμείς συμφωνήσαμε με αυτή την θέση την οποία διατύπωσε τότε ο πρόεδρος. Ενώ όσο υπάρχουν συνομιλίες, πολύ δύσκολα μπορεί οποιοδήποτε να προκαλέσει έτσι τέτοιες καταστάσεις. Άρα τώρα με τα δεδομένα που υπάρχουν, πάμε σε συνομιλίες εμείς? Πώς μπορεί να πας, αφού το είπα, μέχρι τις 20 του Ιούνιου. Τι θα κάνουμε, αν δεν φύγουν αυτοί, δεν θα κάνουμε. Υπάρχει. Ωραία, άρα αν δεν φύγουν αυτοί ούτε τον Ιούνιο, ούτε πολύ τον Ιούλιο, άρα δεν πάμε. Και γι' αυτό είναι που είπα ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ πολύ δύσκολα αναμένω ότι θα λάβει μια απόφαση. Και πολλές πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναπτυχθούν στο παρασκήνιο, αγαπητέ Ανδρέα. Πάρα πολλές προσπάθειες μπορεί να αναπτυχθούν στο παρασκήνιο. Το δεύτερο που ήθελα να πω. Μην τις δούμε ένα πρωί να για κάνουν. Για τις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, για τις οποίες έγινε λόγος πριν από λίγο. Ξέρετε, ενώ υπήρχαν εκεί και ξέραμε πολύ καλά τι ήθελε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, να συμφωνήσουν οι δύο ηγέτες, και το έχει πει επανειλημμένα στις εκθέσεις του, σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, το πλαίσιο που κατέθεσε στο Κραμ Μοντανά, τις συγκλήσεις, αλλά και την κοινή διακήρυξη. Έτσι. Και το άτυπο έγγραφο βεβαίως, το οποίο δεν συζητήθηκε στο Κραμ Μοντανά, γιατί θεώρησε η δική μας πλευρά ότι υπήρχε ένταση, όπως είπε ο κύριος Κοτζάς άλλωστε. Εάν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, αρχίσαμε να ρίχνουμε στο τραπέζι θέματα αποκέντρωσης εξουσιών, χαλαρής ομοσπονδίας, αποκεντρωμένης ομοσπονδίας, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ούτω καθεξής. Αποκέντρωση εξουσιών. Για να σταθούμε εδώ στην αποκέντρωση εξουσιών, που λέγει ο Ευθύμιος ο Δίπλαρος ότι το δέχτηκε ο κύριος Ακκίντζη. Δεν ξέρω από πού είναι η πληροφορία του. Μπορεί να μίλησε με τον κύριο Ακκίντζη. Μπορεί να μίλησε με τον κύριο Ακκίντζη, ότι το βλέπετε. Ωραία, απαντήστε μου μια ερώτηση και δεν θα μιλήσω ποτέ ξανά. Που τέθηκαν επανειλημμένως στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν το έχει απαντήσει. Ούτε δημοσίως, από ό,τι ξέρω, ούτε σε κλειστές πόρτες. Μπορεί να με θέλατε να τα ακούσατε. Ποιες εξουσίες θέλετε να εκχωρήσετε? Αλλά όχι να μου πείτε τώρα, να ξεκινήσουμε τώρα ένα πρόλογο, κύριο τώρα θέμα, έχει φύγει αυτό το θέμα. Όχι, πολύ απλά. Ποιες εξουσίες θέλετε να εκχωρήσετε από το κεντρικό κράτος στα ομοσπονδά? Κύριε Δημητρόπουλε, εγώ καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι τη συζήτηση με τον Νίκο. Γιατί έχει ροή. Και δεν κουράει και τώρα. Είμαστε δημοσιογράφοι και κρίση. Να πω εδώ να διευκρινίσω κάτι. Επειδή είχαμε πει ότι θα ήταν εδώ και ο Μιχάλης ο Γεωργάτος. Πάντως είναι πάρα πολύ κίνηση. Έχει κάτι τύχη, δεν είναι τίποτα. Είναι καλά ο άνθρωπος, μια χαρά είναι. Ωραία, να μην είναι κάτι σοβαρό. Πάντως από τη Λάρνακα, εγώ μια ώρα και ένα τετάρτο. Γι' αυτό πρέπει να ξυπνάς πιο γρήγορα. Όπως εμένα πεντέμιση. Ήμουν στη ώρα που πρέπει να ξυπνήσω. Για λέγεται ρε παιδιά, για να δούμε. Θα βγάλουμε άκρη. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως έχουν και όλη την αλήθεια, όχι τη μισή αλήθεια. Δεν είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Και ρωτώ αν, είναι, αν λέω κάτι διαφορετικό, αν μην διαψεύσει ο Νίκος. Θα έρθω και στο θέμα. Που στο Κρας Μοντανά στις 5 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, ακριβώς επειδή ο Γενικός Γραμματέας είπε, θέλω, με βάση το πλαίσιο του, θέλω να μου καταθέσετε γραπτό στις δικές σας προτάσεις. Yeah. Κατέθεσε σημείο προς σημείο τις δικές μας θέσεις γραπτές 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ένα λεπτό, ακούστε που θέλω να καταλήξω. Κοινικό μου, τελειώσαν ναι, ναι, περιμένετε τώρα. Για να καταλήξω. Σε αυτό το οποίο ρώτησα, θα έρχομαι να σου απαντήσω. Για αυτό το οποίο λένε κάποιοι ότι τα είχα και καλά,
Ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έκανε εκείνα που έπρεπε να κάνει για να επανακύσουν οι συνομιλίες. Όσο ανευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί δεν επανήρχεις. Και μάλιστα τότε, εκείνη τη μέρα, στις 5 του Ιούλη, που καταθέσαμε γραπτό στις δικές μας θέσεις, τις χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ με την ανάρτησή του στο Twitter και μάλιστα είπε ότι είναι προχωρημένες. Τότε κατηγορήθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης από τους άλλους που τον κατηγορούν ότι δέσαμε γενναιόδωρες προσφορές κτλ. Γραπτό καταθέσαμε τις δικές μας θέσεις, αλλά δυστυχώς, αγαπητέ Νίκο, η τουρκοκυπριακή πλευρά, η τουρκική πλευρά δεν έδωσε μέχρι και τώρα ούτε και μία θέση γραπτός. Ποιες είναι εξουσίες? Μάλιστα. Χαμηλής πολιτικής. Εξουσίες οι οποίες δεν θα αναφέρονται και δεν θα επηρεάζουν τη μία εκπροσώπηση, ενιαία εκπροσώπηση, τη μία υπηκότητα, την ευρωπαϊκή πτυχή και θέση της κυπριακής δημοκρατίας. Εξουσίες μικρές, που δεν θα επηρεάσουν, επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία έχω προαναφέρει, αλλά yes, θα εκμεταλλευτούν κάποιοι που θα άπτονται της λειτουργίας του κράτους. Δεν ξέρουμε ποιες. Δεν ξέρουμε ποιες. Παραδείγματος χάρη. Διορισμός σε κάποια συμβούλια, είτε της Κεντρικής Τράπεζας, είτε σε κάποιες άλλους φορείς του κράτους. Αυτές οι εξουσίες θα μπορεί να υποδεικνύουν οι δύο κοινότητες στους εκπροσώπους τους και να μην έρχεται η κεντρική κυβέρνηση. Το λέω για την αποκέντρωση εξουσιών. Κάτι για το οποίο επαναλαμβάνω με δημόσια δήλωσή του ο κύριος Ακιτζή Χερέτης. Πάμε τώρα και τελειώνω όσον αφορά. Γιατί δεν συμφωνείτε με την μια θετική ψήφο σε όλα τα όργανα τότε? Ακούστε. Μα ούτε και εσείς συμφωνείτε. Εμείς δεν συμφωνούμε. Δεν μπορείς να έχεις. Αλλά όταν λες ότι είναι χαμηλή πολιτική και δεν πειράζει. Δεν μπορείς να έχεις μια θετική ψήφο και στα θέματα υψηλή πολιτική και στα θέματα χαμηλή πολιτική. Γιατί ακριβώς. Μα εμείς το είπαμε αυτό. Το λειτουργικό και βιώσιμο κράτος. Γιατί θέλετε να αποκεντρώσετε τις εξουσίες? Αφού το έχετε πει. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, Νίκο. Αφού το έχετε πει. Αγαπητέ Νίκο, στηρίξετε καλό και τις προσπάθειες του Νίκο Αναστασιάδη. Αλλά έρχομαι και στην Τουρκία. Ένα λεπτό. Δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε με λίγο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο και συνεχίζετε. Αύριο το Γιαβούς, το προσωπικό, μπορεί να ράξει εκεί στη Μαρίνα της Λεμεσού και να κατέβουν για καφέ. Ξέρετε ποια θα είναι η αντίσταση που θα κάνουμε, η μόνη, του καφετζή που δεν θα του σερβίρει? Όχι. Θα κάνει ανάρτηση ο Βίκτορας Παπαδόπουλος. Πέστε μου λιγάκι. Εγώ θέλω να δούμε το σήμερα, τώρα πάμε χτες. Θα κάνει ανάρτηση ο Βίκτορας Παπαδόπουλος ότι αποδίδουν τα μέτρα. Αντρέα. Και το λέω ειρωνικά. Στο Βίκτορα μου τον Παπαδόπουλο. Ναι, διότι πρέπει να προσέχουμε όταν κατέχουμε υγεία. Το λέω αυτό γιατί. Να δούμε τι κάνουμε τώρα. Ακούστε να δείτε. Δεν έχει πει κάποιος ότι δεν είναι κρίσιμη περίοδος ή αν θέλετε κρίσιμες οι στιγμές. Γίνονται όλες εκείνες οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν σε διπλωματικό επίπεδο. Δεν είμαστε ούτε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το στρατό της, τον οποίο θα παρατάξει στην θάλασσά μας, στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη και θα παρεμποδίσει την Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα κάνει εισβολή στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη. Αλλά να θυμίσω και κάτι άλλο. Δεν είναι οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Τραμπ που απειλούσε την Τουρκία ότι ξέρεις αν πάρει τους 400 από τη Ρωσία, ξέχασε το ένα, ξέχασε το άλλο. Κολοτούμπα έκανε. Και τα πήρε. Κολοτούμπα άρα έκανε. Τι θέλουμε, δηλαδή, νομίζουμε ότι απέναντι μας δεν έχουμε την Τουρκία. Ναι. Νομίζουμε ότι μόνο εμάς προκαλεί η Τουρκία και ξέρετε, νομίζουμε επίσης ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο πέραν από αυτό το οποίο κάνουμε. Κύριε Κέντερε, σας τρόμαξε ο Αναστασιάδης. Είπε ότι μπορεί να ζήσει, λέει, μέχρι 100 χρονών. Αν δεν ψηφίσουν το νομοσχέδιο στην Βουλή για τις δύο θητείες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος, ακούστε τι έχει πει. Ο Πρόεδρος κλείνει. Θα αποσύρει το νομοσχέδιο. Αποσύρει το νομοσχέδιο. 108 που κάνει εδώ. Αποσύρει το νομοσχέδιο για τις θητείες των βουλευτών και είπε μένει μόνο τη θητεία του Πρόεδρου δύο θητείες. Δεν το ψηφίσουν, ναι, θα κατέβει ξανά το 23 και θα τρέχουν. Μάλιστα. Θα τρέχει. Λοιπόν, εφιάλτης θα γίνει. Παρακαλώ, ξέρετε, και εκεί που ήθελα να φύγει, δεν θα φύγει. Ο άνθρωπος μακάρι να ζήσει 108-118 χρόνια. Υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Υγεία για όλο τον κόσμο. Πολιτικά διαφωνούμε και διαφωνούμε πάρα πολύ έντονα. Ωστόσο, στο θέμα της υγείας, αντιλαμβάνεστε, δεν ούτε κατά διάνοια. Αλλά να σας πω κάτι. Ο τρόμος τους παίρνει αυτούς όταν έγινε μια συνάντηση για κάποια θέματα του άντρου του Κυπριανού μαζί με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο και βγήκε ο Αβέροφ Νεοφύτου πανικόβλητος στα μέσα ενημέρωσης ότι συνεργαζόμαστε με βλέμμα τις προεδρικές εκλογές του 23. Λοιπόν,
Παρόλο που το έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Τι έτσι είναι, κύριε Κέντρο. Ότι σε αυτή τη στιγμή πανικοβληθήκαμε. Δεν συγκινήθηκε. Είδατε τώρα σου λέει ότι τα βρίσκουν μεταξύ του. Είπε ο άλλο ότι η καλύτερη θητεία ήταν. Αν είναι και αυτό τώρα. Η πονηρία λέει πού. Να δούμε εμεί πρώτα. Πω πω στη μέση του βαλάτε. Πάλι θα τον ξεγελάσουν. Λοιπόν, για λέγε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, παρά το γεγονό ότι σε αυτή τη συνάντηση είχε ξεκαθαρίσει και ο ίδιο ο Νικόλαο Παπαδόπουλο και εμεί. Ότι δεν συζητήθηκε θέμα προεδρικών εκλογών. Ο πανικός τους έχει καταλάβει και δεν τους αφήνει. Μέχρι και χθες είχαν γίνει. Παίζει σενάριο τέτοιο, κύριε Κέτυρε. Παίζει τέτοιο σενάριο. Μπράβο, ναι. Μα δεν συζητήθηκε τέτοιο θέμα. Αταβρού, ξέρεις, τους ενώνει το Κυπριακό, μα μηδιακό και οικονομία. Ο Νικόλας είπε το εξής. Λέει ότι όσον αφορά τις συνεργασίες, η πιο ευδοκίμη ήταν συνεργασία που είχαμε με το ΑΚΕΛ όσον αφορά τα θέματα του κράτους. Άρα ρωτηθούν κάποιοι άλλοι. Άρα φωτογραφίζει τώρα και δεν απάντησε, και δεν απάντησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Πέστε μου μια κουβέντα, θέλω δημόσια υπηρεσία. Λοιπόν, θα ψηφίσετε τα νομοσχέδια. Το λοιπόν θέλω να σας πω πολύ σημαντικό. Περίμενε. Αυτά θα τα μελετήσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά νομοσχέδια και εφόσον υπάρχουν αδυναμίες θα τα καταψηφίσουμε ή θα καταθέσουμε τροπολογίες για να βελτιωθούν. Για να κλείσω όμως, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω ό,τι αφορά αυτά τα θέματα, τα οποία, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και στο Κυπριακό. Θα πρέπει, η Τουρκία είναι προκλητική, η Τουρκία προσπαθεί να εδραιώσει τελεσμένα, είναι εκεί τα δεδομένα, από τη δική μας πλευρά. Θα πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τα θέματα επικοινωνιακά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κρισιμότητα των στιγμών, αγαπητέ Ανδρέα, δεν αφήνει περιθώρια ούτε για λάθη, ούτε για άλλες παλινδρομήσεις. Μόνο η συνέπεια και η σοβαρότητα. Αυτά είναι τα δικά μας όπλα. Η συνέπεια και η σοβαρότητα. Δεν είμαστε υπερδύναμοι, ούτε έχουμε τρυπάνια, ούτε έχουμε γεωτρητικά. Και είναι συνέπεια και ενότητα και σοβαρότητα. Μπορεί να αντιμετωπίσει, μόνο με αυτά μπορεί να αντιμετωπιστεί η τουρκική προκλητικότητα. Ενότητα οπωσδήποτε είναι ωραίο να υπάρχει. Αυτά που... Εάν υπάρχουν διαφωνίες όμως, δεν μπορεί κανένας να μας κλείνει το στόμα. Αυτό όχι, για να μην και πρέπει μιλούμε. Να λέγονται διαφωνίες. Σήμερα άλλο είναι αυτό. Συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Ναι. Εκεί περιμένουμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώσει για πάρα πολλές λεπτομέρειες, σημαντικές λεπτομέρειες βεβαίως. Και δεν περιμένουμε να ανακοινωθούν όλα. Αν δεν πρέπει να ανακοινωθούν όλα, ας μην ανακοινωθούν. Αλλά δεν πρέπει να ασκείται πολιτική στη βάση των επικοινωνιακών δεδομένων. Η πολιτική θα πρέπει να ασκείται με σοβαρότητα. Εκεί και όπου πρέπει. Πάντα. Όχι από το Twitter, αυτό, όχι από αυτό, το Facebook. Αυτό πάντα. Κύριε Δημητρόπουλε, λοιπόν, μια κουβέντα τελευταία και να πάω στον κύριο Χρυσοστό μου, ναι, τον συντοπίτη σου, τον Λεμεσανό, να μας δώσει τη δική του εκδοχή στρατηγικά και δικό σου. Από την ο φίλος ο Άριστος. Κοίταξε ώρα τώρα, μένει στη Λεμεσό, αλλά είναι αμοχριστιανός, μάλιστα. Ναι. Παρακαλώ, μια κουβέντα. Και συνέπεια και σοβαρότητα επιδεικνύει δική μας πλευρά. Μακριά από επικοινωνιακά παιχνίδια. Έχουμε απέναντί μας την Τουρκία. Και αν δεν το έχουν αντιληφθεί κάποιοι αυτό και προσπαθούν ακόμη και τώρα να περιρύψουν ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά, πλανώνται πλάνη νυχτρά. Αν τούτες τις ώρες δεν επιδείξουμε τη σοβαρότητα που πρέπει να επιδείξουμε όλοι, κυρίως όμως την ενότητα, μπορεί να έχουμε διαφορετικές άποψεις. Και έχουμε διαφορετικές άποψεις. Αλλά χρειάζεται ενότητα. Απέναντί μας είναι η Τουρκία, δεν είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα. Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε και τους λόγους που η Τουρκία αντιδρά. Και η Τουρκία αντιδρά γιατί η Κυπριακή κυβέρνηση έχει προβεί σε τέτοιου είδους τριμερείς, διμερείς συνεργασίες. Έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αποτελούμε πλέον μαζί με την Ελλάδα τον σταθερό πυλώνα σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ίδια ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία παίζει ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα γειτονικά κράτη μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι που ενοχλούν την Τουρκία. Δεν έχει τρομάξει κιόλας η Τουρκία, αγαπητέ μου. Δεν έχει τρομάξει κιόλας. Δεν έχει τρομάξει, ξέρετε γιατί. Γιατί λόγω του μεταναστευτικού που έχει ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκμεταλλεύεται την όλη ενέργεια στο μεταναστευτικό. Εμείς καλά κάναμε και το κάναμε αυτό. Εμείς όμως έχουμε προχωρήσει σε τέτοιου είδους συνεργασίες και συμφωνίες και έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και παραπέμπω στη δήλωσή του Ερντογάν, που τι είπε ο Σουλτάνος. Να ξεχάσει, λέει, η Κύπρος ότι θα κάνει σχεδιασμούς χωρίς να έχει την Τουρκία στο κάδρο αυτό τον σχεδιασμό.
όλα αυτά είναι που ενοχλούν την Τουρκία. Υπάρχει μια άλλη διέξοδο, να τα τερματίσουμε όλα. Όχι, να μην κάνουμε το παραμικρό για να μην ενοχληθεί το θηρίο που λέγεται Τουρκία. Όχι, βέβαια. Αν αυτό θέλουν κάποιοι να μα το πούνε. Νομίζω, δεν νομίζω να διαφωνεί. Για να μην διαφωνεί κανένα. Διότι τέθηκε το υπονοούμενο αν αυτό θέλουν κάποιοι. Εμείς ξεκινήσαμε το γεωτρητικό πρόγραμμα, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, στο τεμάχιο Αφροδίτη. Έτσι. Και λέγατε ότι καθυστερήσαμε. Περίμενε. Και τότε ότι καθυστερήσαμε. Ούτε η Τουρκία ήρθε, γιατί οι κινήσεις οι οποίες έγιναν από τη διακυβέρνηση τότε, δεν μπόρεσαν ούτε η Τουρκία να μπει μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη όχι, της αγαπητένη. Κύπρου. Όχι, θυμάσαι. Δεν βρήκαν ούτε αποτέλεσμα, ούτε γεώτρηση είχε γίνει λοιπόν, χωρίς αποτέλεσμα. Βρέθηκε, είναι η πρώτη φορά που πλέον στην πράξη έχουμε αποτελέσματα και μάλιστα αποτελέσματα, προσέξτε, τα οποία δεν ανακοινώνει η Κυπριακή κυβέρνηση. Οι εταιρείες τα ανακοινώνουν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να φωνάζεις και να λες ό,τι θέλεις. Μπορεί να φωνάζεις και να λες ό,τι θέλεις. Δεν φωνάζω, πολλοί επιχειρήματα μιλά. Η πραγματικότητα τι λέει. Σε παρακαλώ, Η πραγματικότητα τι λέει. Η πραγματικότητα λέει ότι επί προηγούμενης διακυβέρνησης έγινε γεώτρηση στο τεμάχιο Αφροδίτη, βρέθηκε και η Τουρκία δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Να πω κάτι. Περίμενε, τελειώνω. 10 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή, με τις ενέργειες και τα σοου της σημερινής κυβέρνησης, η Τουρκία αλωνίζει στην αποκλειστική οικονομική ζωή της Κύπρου. Γιατί τους δώσαμε την ευκαιρία, γιατί δεν τους βάλαμε στη γωνιά όπως έπρεπε. Ευχαριστώ. Την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής μας ζώνης ξεκίνησε και ο έμνησος Γράφος Κρυδίδης, μετέπειτα ο Γιώργος Βασιλού και όλοι οι προκάτοχοι του Νίκου Αναστασιάδη. Η μόνη διαφορά αυτή την περίοδο, σε αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κέτριος, αλλά λέει τη μισή αλήθεια, γι' αυτό λέω χαίρομαι τη συζήτηση. Λέει τη μισή αλήθεια και προσθέτω την υπόλοιπη μισή, είναι το εξής. Ότι έχουμε για πρώτη φορά αποτελέσματα των γεωτρήσεων και ανακοινώνονται αυτά τα αποτελέσματα όχι από την Κυπριακή κυβέρνηση, από τις εταιρείες που δίνουν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να είστε κάνουν τις γεωτρήσεις. Δημόσια υπηρεσία. Είπε ότι θα το δουν, θα προβληματιστούν και θα αποφασίσουν. Θέλω να ελπίζω. Το 2016 το απέρριψαν, είναι δικαίωμα. Την πρώτη φορά δεν πέρασε. Κάναμε ένα κύκλο επαφών, είμαι σίγουρο ότι θα το ξαναπορρίψουν γιατί δεν στηρίζουν ποτέ οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Όπως το φέρετε την προηγούμενη φορά, σίγουρα θα το απορρίψουν. Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε συγκεκριμένα διαβήματα και ο Υπουργός Οικονομικών έχει ακούσει όλα τα κόμματα. Ενσωματώσαμε τις απόψεις των κομμάτων μέσα στα νέα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία έχει όλη την καλή διάθεση για μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Πέραν όμως από τη στήριξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, χρειάζεται και στήριξη και των υπόλοιπων κομμάτων στη Βουλή για να περάσουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Συμφωνείτε σε ένα πράγμα. Συμφωνείτε σε ένα πράγμα ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση δημόσια υπηρεσία. Το πώς θα γίνει. Απευθύνουμε έκκληση προς το ΑΚΕΛ να στηρίξει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεν το ψηφίσει, λέει. Δεν το ψηφίζουν. Είδατε από τώρα, λέμε ότι δεν το ψηφίζουν. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι το 23 δεν θα ψηφίσει. Αρέσκει του Ανδρέα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πήγαμε πολύ καλά. Παρακαλώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι, μεσό. Πάμε στον συνεργάτη μας, τον Πάπα του Χρυσοστόμου, να δούμε λίγο το θέμα, την εξέλιξη αυτή.